Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου το στολισμό στην Αθήνα. Εγώ έχω δει τις αυτό Βασιλή Σοφία. Αυτό το οποίο αλλάζει πολλά χρώματα ναι. Και κάνει και κάποια. Γιατί εφέ. Δεν έχουν λέει αποφασίσει ακόμα, τα άμαθα εγώ. Δεν έχει Ισκή. Ακόμα, βέβαια, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί θα μπουν και κάποιες φωτογραφίες από Έλληνες φωτογράφους σε στάσεις σε όλο τον δρόμο. Στάσεις, ναι. Ο φωτισμός θα μείνει αυτός. Να πούμε ότι φέτος θα μείνει, ναι, είναι οι λάμπες αυτές. Μείνει. Θα μείνει για δύο πολλά. Χρόνια. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, ο Δήμος έχει δώσει σε πάρα πολλά μικρότερους πυρήνες την διαδικασία έχει του στολισμού. Έχει δώσει σε μεγάλες εταιρείες, βεβαίως, για να κάνει μεγάλους δρόμους Αθήνας στο δικό του στολισμό. Οι οποίες αναλαμβάνουν τα έξοδα, ναι. Τη συντήρηση ναι, και όλα, ήταν, την αγορά. Συνηθίζεται στο εξωτερικό. Βέβαια. Αυτό ήταν μια έξυπνη κίνηση ότι για το κόστος αυτό να είναι υπεύθυνες οι εταιρείες. Εδώ νομίζω είναι το Ίδρυμα Ωνάση, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το Ίδρυμα Ωνάση στη Βασιλή Σοφίας. Έχει διχάσει ο στολισμός αυτό. Έχει διχάσει. Καταλαβαίνετε. Έχει είναι λογικό. Πάρα πολύ τον κόσμο. Έχει διχάσει. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι το θεωρούν πολύ μοντέρνο και σύγχρονο, κάποιοι το θεωρούν. Αυτός είναι παλιότερος. Αυτό είναι το παλιό. Αυτός ήταν ο παλιός στολισμός. Και αυτός είναι η Πανεπιστημίου. Όπου και αυτό, αν σχολιάστηκε χθες στο Twitter, έγινε χαμός με την Πανεπιστημίου. Εγώ. Ή του ύψους ή του βάθους είμαστε. Ή θα είμαστε μίνιμαλ. Ή θα γίνει όλα τα γιορτάνια. Είναι η Tifon Home. Πολλοί λένε ότι είναι Pokémon της Πανεπιστημίου. Άλλοι το έχουν χαρακτηρίσει κι αλλιώς. Είδα διάφορα ενδιαφέροντα έτσι. Κυφάκια, νάτο. Είναι το χλαμπάτσας από τον Ghostbusters. Πάντως να πούμε, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα, ότι όποιο στολισμός γίνεται, γίνεται πρώτα σε συνεννόηση με το Δήμο. Δεν αποφασίζουν οι εταιρείες και στολίζουν από μόνες τους. Συνεννοούνται με το Δήμο και να το αποτέλεσμα. Και να, παιδιά. Συντάγματος νομίζω είναι στη διαδικασία στολισμού από ό,τι έβλεπα σε κάτι story. Βέβαια. Θα γίνει... Από μεγάλη εταιρεία. Από την ίδια εταιρεία που στόλισε και την Πανεπιστημίου. Η ίδια εταιρεία που στόλισε και την Πανεπιστημίου. Και αύριο Τρίτη λέει. Περιμένουμε μαγωνία τότε να το δούμε. Ναι, θα το δούμε. Αύριο Τρίτη είναι. Ανάβουν τα φώτα 15 μέτρα, σου λέει. Έλα το από το Καρπενήσι θα έχει το Σύνταγμα. Και θα τραγουδήσει. Θα είναι Ζέτα Μακρυπούλια στην παρουσίαση. Και Έλληνα Παπαρίζου στο τραγούδι και όχι μόνο. Και Ιαν Στρατή κλπ. Εμένα αυτέ οι φθορείου μου αρέσουν λίγο. Κοίτα, εμένα η φθορείου μου θυμίζει λίγο. Θα πιάνει και το κουνούπι. Μου θυμίζει τη σειρά το. Που βλέπαμε στο Netflix την, με τα παιδάκια. Το Stranger, το Stranger Things. Ότι κάπου εκεί ζω. Ωραία, δεν πειράζει ρε παιδιά. Σαν installation καλό είναι. Χριστούγεννα ναι. Δεν καταλαβαίνω πού κολλάνε. Πούντα. Δεν κατάλαβα. Ναι.